εξής με τον πλέον δραματικό τρόπο τελειώνει αυτή η τραγωδία, καθώς εχθές εντοπίστηκαν οι 6 σωροί των αγνοωμένων από το ναυάγιο της πολυτελούς Θαλαμιγού προχθές στα ανοιχτά της Σικελίας. Απλά για να επειδή λέμε 5, αν μπορούμε να κάνουμε 6. Είναι 6, οι 5 έχουν ανασυρθεί, η άλλη ακόμη παραμένει στον πυθμένα της θάλασσας. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κατά από τις οποίες γίνονται οι έρευνες, καθώς οι δίτες πρέπει να κατεβαίνουν σε βάθος 50 μέτρων και μπορούν να παραμένουν σε τέτοιο βάθος μόνο για 8 με 10 λεπτά, όχι περισσότερο. Οπότε γι' αυτό και έχει πάρει και αρκετές μέρες για να εντοπιστούν οι σωροί των αγνοωμένων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, να σας πω ότι έχει εντοπιστεί η σωρός του πολυεκατομμυριούχου Βρετανού Μάικλ Λίντς, αλλά και της κόρης του, της 18χρονης Λίντα. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, βέβαια, αυτό, Νικολέτα, σωστά. Δεν είναι διαπιστωμένο, δηλαδή δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση. Έχει γίνει η ταυτοποίηση. Απλά έχει ανασυρθεί η σωρός ενός μεγαλόσωμου άνδρα, όπως λένε συγκεκριμένα τα ιταλικά μέσα, ο οποίος και με τις εικόνες που γνωρίζουμε από τον Μάικλ Λίντς ήταν αρκετά μεγαλόσωμος, και μιας κοπέλας η οποία δια της ατόπου απαγωγής είναι επειδή είναι νεαρή η κοπέλα, είναι η κόρη του. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διακινούνται από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα βρετανικά. Και να η ιταλική Κοριέρε λέει ότι επίσης ότι οι σωροί από τις σωρούς που ανασύρθηκαν, οι δύο ανήκουν στον πρόεδρο της Morgan Stanley και τη σύζυγό του. Ακριβώς, είναι ο πρόεδρος της Morgan Stanley, ο 70χρονος, ο οποίος αγνοείται και εκείνος από την ημέρα του δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες, όπως σας είπα, για να ανασυρθεί και η έκτη σωρός, η οποία εντός της ημέρας. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ανασυρθεί τις επόμενες ώρες με το που θα πέσει το πρώτο φως, θα γίνει η επόμενη επιχείρηση με τους δίτες. Συνεχίζεται το μυστήριο για το τι έχει συμβεί ακριβώς με τη βύθιση του συγκεκριμένου υπερπολυτελού σκάφους. Πρόκειται για ένα σκάφος το οποίο ήταν σχεδόν 50 μέτρα, το οποίο κόστιζε 30 εκατομμύρια ευρώ. Χτυπήθηκε από έναν υδροστρόβιλο το μοιραίο βράδυ, με συγχωρείτε. Και υπάρχει καινούριο σενάριο που εξετάζεται για τα αίτια της βύθισης, σωστά? Είναι ακριβώς, Ναντίν, είναι το σενάριο σύμφωνα με το οποίο υπάρχει το ενδεχόμενο το πλήρωμα από αμέλεια να άφησε κάποια φινιστρίνια ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας και έτσι μπήκαν νερά την ώρα που χτύπησε το σκάφος στον υδροστρόβιλο. Εχθές ξεκίνησε να ανακρίνεται και ο καπετάνιος. Εδώ βλέπουμε την εικόνα, είναι ο σεφ του πλοίου, η σωρός του οποίου εντοπίστηκε από τις πρώτες ώρες. Κατέθεσε στον εισαγγελέα ο καπετάνιος την δική του εκδοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ αυτού του μυστηριώδους ναυαγίου, καθώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τώρα διακινούνται διάφορα. Τις προηγούμενες ημέρες, να σας πω ότι ο Μάικλ Λίντς είναι ένας από τους πλέον από τους πιο γνωστούς δισεκατομμυριούχους της Μεγάλης Βρετανίας και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Είχε κατηγορηθεί για μια υπόθεση υπεξαίρεσης 80 δισεκατομμυρίων από τη Hewlett Packard. Υπήρχε μια ποινική διαδικασία που κράτησε αρκετά χρόνια. Αθωώθηκε και μόλις στις 20 Ιουλίου του δόθηκε το πράσινο φως να μείνει σε κατοίκον περιορισμό. Κοίτα να δεις. Είναι πολύ, πραγματικά είναι σχεδόν. Αν το έχει που λένε το γραμμένο. Ο Θεός σου είπε να μείνεις μέσα. Είναι τρομερό. Ο Θεός του είχε πει να μείνει μέσα. Ο ίδιος βγήκε. Πήρε λοιπόν τους φίλους του για να χαρεί για την δικαίωσή του μετά από 3 χρόνια δικαστικής περιπέτειας. Πήρε λοιπόν τους φίλους του και τους έκανε δώρο αυτή την κρουαζιέρα. Είχαμε αυτή τη μοιραία κατάληξη. Ο συγκατηγορούμενος του Λίντς βρέθηκε νεκρός πριν από 3 μέρες, πριν από το μοιραίο ναυάγιο, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτό λίγο. Ναι. Μ' αρέσει τώρα αυτό. Μ' αρέσει όλη η ιστορία. Νικολέτα, τώρα έχει αποκτήσει ένα μυστήριο λόγο. Κάτσε. Αυτού, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όχι. Ένα φυσικό φαινόμενο, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή χτύπησε την Θαλαμιγό. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα διάφορα μέσα ανακοινούν διάφορες θεωρίες. Δεν μπορούμε τώρα να τις επικαλεστούμε εμείς, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν στοιχεία. Αλλά είναι ή μια τραγική σύμπτωση. Ή όχι. Ή όχι. Ή όχι, ναι. Αυτό είναι. Θα εξεταστεί ούτως ή άλλως από τις αρχές. Αν είναι τραγική σύμπτωση ή όχι. Εντάξει, θα το ρωτάω κάθε μέρα τώρα.